Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, κάθε βράδυ εδώ συνεπή στην γνώμη τηλεόραση για όλη την κεντρική Μακεδονία. Έχετε συνηθίσει, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την εκπομπή να ακούτε συνήθως πολιτικές παρεμβάσεις, πολιτικές συζητήσεις, σχόλια κτλ. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στο Επίκεντρο, λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, το διάστημα. Θα μου πείτε τι μπορεί, τι υπάρχει στο διάστημα κτλ. Κτλ. Θα σας πω αμέσως, κυρίες και κύριοι. Την Θεσσαλονίκη, εδώ που ζούμε και επιβιώνουμε και βιώνουμε ευρύτερα και γενικότερα, και συγκεκριμένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γίνονται εξαιρετικά πειράματα, τα οποία πειράματα, το τμήμα χημεία συγκεκριμένα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει λάβει ακόμη και βραβείο από την NASA, τη γνωστή NASA. Και όλα αυτά γιατί γίνονται κάποια πειράματα με κάποιες παραβολικές πτήσεις, όπως χαρακτηριστικά λέγονται, οι οποίες βοηθούν τους κοσμοναύτες, τους αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όπως τα ακούτε, θα τα πούμε τώρα και κυρίως θα τα δείτε και σε εικόνα το πώς ακριβώς γίνεται. Αποψινός εκλεκτός προσκεκλημένος ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόδωρος Καραπάνζιος. Καθηγητά μου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια φορά που είστε μαζί μου. Να πω να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία και, έβαλα πρώτα την υγεία κύριε καθηγητά, και με επιτυχίες, οι οποίες βέβαια είναι πάρα πολλές. Οφείλω εν πρώτης να πω συγχαρητήρια σε εσάς και στην ομάδα σας, την πολυπληθή ομάδα σας, για τα όσα έχετε καταφέρει. Μου είπατε αρκετά πράγματα πριν μπούμε στο στούντιο, γιατί είστε και μια δύσκολη συνέντευξη, είναι πολύ εξειδικευμένη. Και χάρηκα πάρα πολύ που πραγματικά έχουμε τέτοιους επιστήμονες εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Τα είπα και τα δύο μαζί, κύριε Καραπάνζιο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Καλησπέρα σας λοιπόν και να είστε καλά. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους θεατές σας. Να είναι μια καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες. Ο ψώμεθα εις Κύριον. Γιατί μιλάμε για μια καθημαγμένη Ελλάδα πλέον. Και οικονομικά και ίσως με τα όσα γίνονται και ηθικά, τέλος πάντων δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Κύριε Καραπάνζιο, πριν από λίγο καιρό, κάνα μήνα, δύο πριν, γιατί τα είχαμε ξαναπεί και στο παρελθόν, κάνατε κάποια παραβολική πτήση. Τι σημαίνει αυτό? Ένα αεροπλάνο το οποίο με κάποιους ειδικούς χειρισμούς μηδενίζει την βαρύτητα. Ουσιαστικά ύπταστε μέσα στο αεροπλάνο όπως γίνεται σε συνθήκες διαστήματος. Κάπως έτσι. Πήρε μεγάλη έκταση η τηγανητή πατάτα και τηγανητή πατάτα κλπ. Που δοκιμάσατε στα πειράματα αυτά, γιατί μου είχατε πει ότι οι αστροναύτες πεθύμησαν, να το λέμε απλά, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, κύριε Καραπάνζιο, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Πεθύμησαν να φάνε τηγανητή πατάτα στο διάστημα. Ξανακάνατε αυτό το πείραμα. Τι συνέβη, τι έγινε και κυρίως τι άλλα πειράματα κάνετε σε αυτές τις παραβολικές πτήσεις και πήρατε βέβαια και το βραβείο της NASA. Παρακαλώ. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την ευγενική εισαγωγή. Ήσασταν γενναιότερος όπως ήσασταν και τις προηγούμενες φορές. Σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα καλά πρέπει να λέγονται, κύριε καθηγητά. Της ομάδας και του Απιθήτα. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό που θεωρώ ότι ίσως είναι πιο σημαντικό εθνικά. Ότι φέτος επιλεγήκαμε ανάμεσα στα 10-15 πειράματα που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος χρηματοδότησε και υποστήριξε για να το προβάλλει στο αλμανάκ της χρονιάς που πέρασε. Είναι η πρώτη φορά που ένα αμυγός ελληνικό πείραμα, το δικό μας πείραμα του τηγανίσματος της πατάτας που είπατε εσείς πριν, επιλέχθηκε για να προβληθεί σαν ένα από τα σημαντικά και με κοινωνικό αντίκρισμα, αντίκτυπο, πείραμα που κάνουμε στο διάστημα σε συνθήκες έλλειψης διαστήματος για τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την επιτυχία που είναι η επιτυχία των συνεργατών του Απιθήτα. Είναι σημαντικό γιατί είναι αμυγός ελληνικό πείραμα και αυτά που φτιάξαμε και η συσκευή που πετάξαμε σε έλλειψη βαρύτητας και οι χειριστές, όλα ήταν ελληνικά. Το μόνο που δεν ήταν ελληνικό ήταν η χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση ήταν όλη προερχόμενη είτε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος είτε από τη βιομηχανία. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μια σημαντική εθνική επιτυχία, αν το θέλετε, χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα ελληνικά. Φέραμε χρήματα από το εξωτερικό, κρατήσαμε επιστήμονες στην Ελλάδα. Αντί να μας φύγουν, κρατήσαμε λοιπόν ικανούς και έξυπνους, μορφωμένους ανθρώπους και δουλέψανε μαζί μας. Και αυτό λοιπόν έχει τη σημασία του. Πάμε λοιπόν στην τελευταία σας παραβολική πτήση, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι χαρακτηρίζεται. Σωστά, σωστά. Όπου κάνω λάθος, παρακαλώ πολύ, κύριε καθηγητά, να με διορθώνετε. Έτσι. Δεν κάνετε λάθος. Δεν έχουμε τις ίδιες γνώσεις. Δεν κάνετε λοιπόν, λάθος. Σε καμία περίπτωση. Πάμε λοιπόν στην τελευταία παραβολική πτήση που εκτελέσατε με συναδέλφους σας από όλη την Ελλάδα και βέβαια από όλο τον κόσμο. Ποιοι ήσασταν στην τελευταία παραβολική πτήση που έγινε και τι πειράματα έγιναν εκεί?
Το τελευταίο πείραμα που έγινε τον προηγούμενο Νοέμβριο, δηλαδή 2 μήνες περίπου νωρίτερα, είναι ένα πείραμα που μελετάμε την σταθερότητα των γαλακτομάτων. Ως γαλάκτομα επιστημονικά εννοούμε όχι το σαμπουάν που γνωρίζουμε περισσότερα, και αυτό είναι επίσης γαλάκτομα, αλλά οτιδήποτε έχει 2 υγρά που δεν αναμειγνύονται. Παραδείγματος χάρη, ένα έλαιο με το νερό. Αυτά εμφανίζονται όχι μόνο στα σαμπουάν, εμφανίζονται στα τρόφιμα, στα καλλιντικά, εμφανίζονται στα απορριπαντικά, εμφανίζονται σε πολλές εφαρμογές. Έχουν και σχέση και με το τηγάνισμα της πατάτας. Γιατί η πατάτα είναι ένα υδαρές προϊόν, το οποίο αποβάλλει η υγρασία όταν τηγανίζεται, και αυτή η υγρασία έρχεται σε επαφή με το καυτό λάδι. Άρα και εκεί έχουμε την περίπτωση ενός ελαίου με νερό που δεν αναμειγνύεται. Σε αυτά τα τελευταία μας πειράματα όμως που αναφερθήκατε, που είναι μετά το πείραμα του τηγανίσματος, ο στόχος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Εν ώψη της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, αποφάσισε η NASA και η ESA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, δηλαδή η Ευρωπαϊκή NASA, να αντικαταστήσουμε τις χημικές ουσίες που δημιουργούν σταθερότητα στα γαλακτώματα με κάποιες πιο αθώες, οι οποίες δεν είναι τόσο επιβαρυντικές στο περιβάλλον. Αυτές όμως οι πιο αθώες, αφενός μεν είναι πιο ακριβές προς στιγμή, μέχρι να φτάσουμε να έχουμε μεγάλη παραγωγή προφανώς, αλλά το πιο σημαντικό, δεν ξέρουμε αν κάνουν τη δουλειά για την οποία φανταζόμαστε ότι κάνουν. Άρα λοιπόν πρέπει να αρχίσουμε, και ήδη αρχίσαμε, αυτό ήταν το πείραμά μας, να κάνουμε δοκιμές με τέτοιες καινούργιες χημικές ουσίες που δεν είναι ακόμα στην αγορά, αλλά που προτείνουν οι βιομηχανίες να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλη κλίμακα. Καταλάβαινε, το λέμε απορρυπαντικά, φάρμακα, τρόφιμα, οι ποσότητες είναι τεράστιες. Προσπαθήσαμε λοιπόν και να κάνουμε πειράματα στις παραβολικές πτήσεις που αναφέρεται, αλλά αυτό είναι ένα μικρό μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας. Η ναυαρχίδα της προσπάθειας είναι ένα πείραμα που τρέχει εδώ και 2,5 χρόνια στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι ένα πολυεθνικό πείραμα πολλών δεκάδων εκατομμυρίων, όπου εκεί μελετάμε γαλακτώματα, αλλά οι δυνατότητες χρόνου και χώρου πάνω στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό είναι μικρές. Άρα λοιπόν αναπόφευκτα πρέπει να κάνουμε επιλεγμένα, στοχευμένα, βέλτιστα πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και ούτε ο αστροναύτης που είναι για μας ο συνδεδεμένος με το πείραμα μπορεί να ασχολείται μόνο με το δικό μας πείραμα, γιατί ασχολείται με άλλα 22 πειράματα. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στην πολύ σημαντική συνεισφορά τώρα της ομάδας του ΑΠΙΘΙΤΑ, της ομάδας του τμήματος χημίας, όπου σε παραβολικές πτήσεις είμαστε πολύ πυροί, εσείς το ξέρετε, μια και έχουμε ξαναμιλήσει. Ήταν η 11η φορά που συμμετέχουμε σε καμπάνιες. Είμαστε μέσα στους κορυφαίους 3 όλη την Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των πτήσεων. Σε συνθήκες λοιπόν που κάνουμε μέσα στο αεροσκάφος, αυτό που αναφέρατε και αν θέλετε να εξηγήσουμε σε λίγο, εκεί μελετήσαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό συνδυασμών παραμέτρων για να προκρίνουμε ή να αποκλείσουμε κάποιες από τις προτινόμενες χημικές ουσίες, γιατί δεν κάνανε για τη δουλειά, ενώ κάποιες άλλες κάνανε. Και όταν εντοπίσαμε ποιες ουσίες κάνανε, τότε πρέπει να βρούμε σε ποια συγκέντρωση, σε ποια ποσότητα φέρουν το αποθητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, με λίγα λόγια, για να γίνουμε λίγο ίσως πιο κατανοητοί για τους τηλεθεατές. Γίνονται κάποια πειράματα σε αυτό το εξειδικευμένο, το ειδικό αεροπλάνο, ωραία, που βρίσκεστε εξειδικευμένοι επιστήμονες μέσα, και αυτά τα φέρνετε σχεδόν έτοιμα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στους αστροναύτες, στους κοσμοναύτες κτλ. Κάπως έτσι. Επειδή αναφέρθηκα σε υλικά και σε συγκέντρωση, δηλαδή σε αναλογία, θα σας έλεγα ότι τα 3/4 ή 4/5 των πειραμάτων που έχουμε στο μυαλό μας τα κάνουμε στο αεροσκάφος, γιατί εκεί έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλές παραβολικές βουτιές και οι χειριστές, εμείς δηλαδή, είμαστε μέσα και κάνουμε διαρκώς αλλαγές. Και το 1/5 που απομένει, το βέλτιστο 1/5, εκεί που πραγματικά θέλουμε να δούμε σε μεγάλη διάρκεια έλλειψης βαρύτητας ποια είναι η συμπεριφορά, εκεί το κάνουμε πάλι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Δηλαδή, με το που κατεβαίνουμε από το αεροπλάνο, κατευθείαν ενημερώνουμε την ομάδα, ενημερώνουμε τους αστροναύτες, την NASA, την ESA, και προσαρμόζεται το πείραμα στο διάστημα. Και αυτό πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί ο χρόνος στο διάστημα είναι ασύλληπτο ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε. Φυσικά, διάστημα είναι. Από εκεί και πέρα, με αυτά που λέτε, εκτός των αστροναυτών, να το λέω έτσι, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θα έχει κάποιο όφελος ένας απλός πολίτης με αυτά τα πειράματα, κύριε καθηγητά? Κοινωνία, ο καθημερινός άνθρωπος ίσως. Θα το γυρίσω ανάποδα αυτό που είπατε. Δεν το κάνουμε για τους αστροναύτες τα γαλακτώματα. Τις πατάτες τις τηγανίσαμε, γιατί κάποιοι αστροναύτες είπαν θέλουμε να πάμε για πολλούς μήνες και χρόνια ταξίδι και θα φάμε τηγανιτή πατάτα. Τα γαλακτώματα έχουν να κάνουμε τη βιομηχανική πρακτική και καθημερινότητα στη γη. Αν μάθουμε δηλαδή ποιες είναι οι ουσίες που κάνουν τη δουλειά, θα αντικαταστήσουμε όλες αυτές που ρυπαίνουν το περιβάλλον με άλλες που είναι πιο αθώες ή τελείως αθώες, αναλόγως που θα καταλήξουμε. Και έτσι θα έχουμε κέρδος στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα της ζωής μας. Οπότε, το βλέπετε σύντομα εφικτό αυτό, κύριε καθηγητά? Το βλέπω σύντομα, ναι. Πολύ πιο σύντομα από ό,τι μπορεί να φανταστείτε, γιατί τα πράγματα πάνε γρήγορα και έχει επενδύσει εκεί η ανθρωπότητα. Δαπανώνται τεράστια ποσά για να βρούμε
καλύτερες χημικές ουσίες, λιγότερο επιβλαβής, και έχει γίνει και μεγάλη πρόοδος και από τη δική μας ομάδα, την ευρωπαϊκή, όταν λέω δική μας, γιατί εκεί είμαστε πια πολυεθνική ομάδα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Εκεί που είναι μόνο η Ελλάδα και πάλι, και έχουμε προσκεκλημένους ξένους, αλλά είναι προσκεκλημένοι μας, αυτή είναι η σωστή λέξη, είναι οι παραβολικές πτήσεις. Οι οποίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, λειτουργούνται αποκλειστικά από την ομάδα του Απεθύτα, του τμήματος χημίας. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν είναι ελληνική πάλι η προσπάθεια. Είμαστε τρεις ή τέσσερις κάθε φορά μέσα στο αεροσκάφος. Για να το πούμε λίγο απλά, ανεβαίνουμε στα 10 χιλιόμετρα ύψος σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ελεύθερη, απαλλαγμένη από εμπορικές πτήσεις. Στα 10 χιλιόμετρα σβήνουμε τον κινητήρα και το αεροπλάνο βουτάει για περίπου 25 με 30 δευτερόλεπτα. Σε αυτή τη βουτιά που κρατάει αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε έλλειψη βαρύτητα. Το αεροπλάνο πέφτει παράλληλα με το άνοισμα της βαρύτητας, άρα εξουδετερώνει τη βαρύτητα. Εκεί λοιπόν κάνουμε πειράματα. Μόλις πέσουμε από τα 10 χιλιόμετρα στα 8, στο τέλος των 30 δευτερολέπτων, ξαναβάζει μπροστά του κινητήρες του αεροπλάνου, ξαναεβαίνει στα 10 και ξαναβουτάει. Κάθε μέρα παραβολικών πτήσεων κάνουμε 31 βουτιές και η καμπάνια παραβολικών πτήσεων έχει 3 μέρες. 31 βουτιές, 31, 31, δηλαδή συνολικά 93. Είναι μια πλήρης καμπάνια παραβολικών πτήσεων, έχει 93 βουτιές των 30 δευτερολέπτων περίπου η κάθε μία. Προλαβαίνετε σε 30 δευτερόλεπτα να βρείτε αυτά, να δείτε μάλλον κάποια πράγματα, κύριε καθηγητά? Προλαβαίνουμε να δούμε αυτά που ψάχνουμε να βρούμε. Δηλαδή θέλουμε να δούμε. Θα αναγκαστώ να πω τώρα κάτι λίγο πιο βαρύ, ας μου το συγχωρέσετε κι εσείς και οι θεατές σας. Η σταθερότητα των γαλακτομάτων χαρακτηρίζεται από το τι συμβαίνει όταν δύο σταγονίδια τα οποία βρίσκονται σε διασπορά και κολυμπούν ελεύθερα μέσα στο νερό, συναντήθουν, συγκρουστούν. Ναι. Εάν καθόλου κατά τη σύγκρουση αυτά συνενωθούν, σημαίνει ότι με τις πολλαπλές συγκρούσεις στο τέλος δεν θα υπάρχουν σταγονίδια, θα γίνει μια τεράστια μάζα όλου του ελαίου και ξεχωριστή μάζα του νερού. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων είναι η συνένωση. Θέλουμε λοιπόν με αυτές τις χημικές ουσίες να αποφύγουμε τη συνένωση, να συντηρήσουμε την κατάσταση διασποράς. Τα σταγονίδια να παραμείνουν σταγονίδια. Καταλαβαίνουμε ότι μέχρι στα 30 δευτερόλεπτα προλαβαίνουμε και καταγράφουμε τουλάχιστον δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες συγκρούσεις. Σε ένα πραγματικό γαλάκτωμα που βρίσκεται στο ράφι ή που βρίσκεται στη βιομηχανική παραγωγή, έχουμε χιλιάδες. Αλλά το μήνυμα, αν κάνει το σταθεροποιητικό η χημική ουσία ή όχι, το καταλαβαίνει κανείς και με τις δεκάδες ή εκατοντάδες συγκρούσεις. Οπότε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε το πετυχαίνουμε. Μάλιστα. Το πείραμα τελικά με την πατάτα που πήρε πολύ μεγάλη έκταση και νομίζω και στην Κίνα. Νομίζω να έχετε αναφερθεί και στην Κίνα, βοηθήστε με λίγο. Ήταν ναι. Από τους πρώτους που μας ανακάλυψαν οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι, μπράβο, ναι. Από τους πρώτους δεν νομίζω να ήταν, κύριε καθηγητά. Ήταν όσον αφορά τη δημοσιότητα της προσπάθειας. Α, τη δημοσιότητα. Φανταστείτε, φτάσατε στην Κίνα. Πέτυχε αυτό το πείραμα τελικά. Θα υπάρχουν τηγανιτές πατάτες στο διαστημικό σταθμό, στο διάστημα τέλος πάντων? Η απάντηση είναι ότι. Επιτρέψτε να ξεκινήσω ένα βήμα νωρίτερα. Όπως θέλετε, ναι. Ένα βήμα νωρίτερα. Όπως θέλετε. Η υπόθεση που υπήρχε μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι ότι δεν μπορεί κανείς να τηγανίσει στο διάστημα σε έλλειψη βαρύτητας. Γιατί δεν μπορεί να τηγανίσει? Γιατί εφόσον δεν υπάρχει βαρύτητα, ταυτόχρονα δεν υπάρχει άνωση. Όταν δεν υπάρχει άνωση, οι πρώτες φυσαλίδες από τον ατμό που βγαίνουν από την πατάτα την ώρα που τηγανίζεται δεν αποκολλώνται, παραμένουν σε επαφή με την πατάτα και την εγκλωβίζουμε σε ένα στρώμα ατμού, κάνοντας την επαφή λαδιού πατάτας αδύνατη. Άρα σταματάει το τηγάνισμα, γιατί εγκλωβίστηκε μέσα στον ατμό της πατάτα. Αυτή ήταν η υπόθεση, αυτή ήταν η γνώση που είχαμε μέχρι πριν κάνουμε τα πειράματα. Κάναμε πειράματα και είδαμε ότι μια χαρά τηγανίζεται. Το τηγάρισμα προχωράει. Δεν είναι το ίδιο το μέγεθος των φυσαλίδων που βγαίνουν. Είναι πιο μεγάλες. Το περιμένει κανείς όταν στο διάστημα στην έλλειψη βαρύτητας γίνονται πιο μεγάλες για να αποκολληθούν. Αλλά αποκολλώνται και το τηγάρισμα προχωράει μια χαρά. Άρα λοιπόν το πρώτο μεγάλο έβριμα που έχει σημασία και για το έδαφος, γιατί σχεδιάζουμε ξανά το τηγάρισμα και τις φριτέζες βιομηχανικού και οικιακού τύπου, είναι ότι να καταλάβουμε πώς γίνεται το τηγάρισμα. Ξαφνικά η ομάδα από την Ελλάδα είπε κάτι που δεν μπορούσε κανείς άλλος να το πει. Δηλαδή είναι σημαντικό. Φυσικά είναι σημαντικό. Το είπα. Βρεθήκαμε τυχαία απέναντι σε αυτό το σημαντικό έβριμα. Θα σας έλεγα ότι πηγαίναμε έχοντας την αίσθηση ότι μπορεί πράγματι να μην μπορούμε να τηγανίσουμε. Αλλά βρεθήκαμε ευχάριστα μπροστά σε μια έκπληξη ότι ναι, μπορούμε να τηγανίσουμε. Και αφού αυτό το ασχοληθήκαμε, το αναλύσαμε, τα πειράματα ξεκινήσαν από το 2016 και έγιναν έκτοτε 4 καμπάνιες παραβολικών πτήσεων. Το δημοσιεύσαμε μετά από κρίση σε ένα μεγάλο διεθνές έγκριτο περιοδικό. Οπότε, αφού πατήσαμε αυτή την κορυφή με τη νέα γνώση, μας ζητήθηκε πια από την NASA και την ESA να φτιάξουμε ή να σχεδιάσουμε, να προτείνουμε μια φριτέζα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο διαστημικό ταξίδι. Εκεί λοιπόν άρχισαμε να κάνουμε μια καινούργια σειρά πειραμάτων, χρησιμοποιώντας ήπιες μορφές περιστροφής, όπου με τις ήπιες μορφές περιστροφής καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια επιτάχυνση μέσα στη φριτέζα. Αυτή η επιτάχυνση επέτρεπε τις φυσαλίδες να αποκολλώνται, το τηγάρισμα να πάει πιο γρήγορα. Και πάλι βρεθήκαμε σε μια ευχάριστη θέση. Είδαμε ότι ενώ τηγανίζαμε κανονικά με τις συνθήκες που εμείς είχαμε, πειραματικά, στα 6 με 8 λεπτά χωρίς περιστροφή σε μια κοινή φριτέζα, στη δική μας κοινή φριτέζα,
Όταν βάζαμε την περιστροφή που σχεδιάσαμε, που μπορώ να εξηγήσω, δεν είναι μια απλή περιστροφή, είναι κάτι παραπάνω από αυτό, πήγαμε στο μισό χρόνο. Αντί λοιπόν για 6 με 8 λεπτά, ήμασταν στα 3 με 3,5 λεπτά. Άρα εξοικονομούμε χρόνο και αυτό σημαίνει εξοικονομούμε ενέργεια. Ενέργεια. Δεύτερο πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται το λάδι να πάει στους 180. Χρησιμοποιούσαμε ελαιόλαδο, επιμέναμε όλοι οι Ιταλοί, οι Γάλλοι και οι Έλληνες να είναι ελαιόλαδο. Η βιομηχανία δεν τηγανίζει με ελαιόλαδο, αλλά παρόλα αυτά εμείς στα πειράματα είχαμε ελαιόλαδο για το συμβολισμό. Αντί για τους 180, τηγανίσαμε στους 150 και στους 160. Πάλι εξοικονόμηση ενέργειας, γιατί αντί να θερμάνεις το λάδι στους 180, το θερμαίνεις στους 150. Με το ίδιο αποτέλεσμα, κύριε Με το ίδιο αποτέλεσμα. Με το ίδιο αποτέλεσμα. Η πατάτα ήταν το ίδιο νόστιμη και το ίδιο τηγανισμένη. Όπως στους 160, ας πούμε. Όπως στους 180 και όπως στα 8 λεπτά. Με 6 με 8 λεπτά. Άρα λοιπόν κερδίσαμε και ενέργεια εδώ. Επίσης κερδίσαμε στη διάρκεια ζωής του ελαίου. Το λάδι δεν ταλαιπωρείται το ίδιο όταν τηγανίζει 150 και όταν τηγανίζει 180. Όταν δεν ζεσταίνεται πολύ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν χρησιμοποιείται για μεγαλύτερο χρόνο περισσότερα τηγανίσματα. Και το τελευταίο που ήρθε να συμπληρώσει την τύχη, το ωραίο έβριμα, είναι ότι στους 150 οι ειδικοί των τροφίμων, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί των τροφίμων, εμείς προήλθαμε από το βρασμό μέσα σε κεραμικά, μέσα για άλλες εφαρμογές, για προστασία των διαστημοπλοίων, κατά την επιστροφή τους στην υγιεινή ατμόσφαιρα. Και κάναμε συμπτωματικά, επειδή είχαμε αυτό το background, αυτό το υπόβαθρο, τα πειράματα τηγανίσματος. Είδανε λοιπόν οι συνάδελφοι ότι στους 150 βαθμούς Κελσίου το ακριλαμίδιο και άλλες επιβλαβείς και καρκινογόνες ουσίες βγαίνουν πολύ πολύ λιγότερο. Άρα λοιπόν είχαμε και μια πιο υγιεινή πατάτα. Κερδίσαμε λοιπόν σε χρόνο, κερδίσαμε σε ενέργεια και είχαμε και πιο υγιεινή πατάτα. Και πιο υγιεινό αποτέλεσμα για τον άνθρωπο δηλαδή. Όλο αυτό. Άρα μπορεί να εφαρμοστεί στη γη αυτό, κύριε καθηγητά. Όλο αυτό οδήγησε στο να σχεδιάσουμε και να έχουμε φτιάξει ήδη. Υπάρχει στο εργαστήριο, αν έρθετε, σας προσκαλώ εσάς και όποιον άλλο ενδιαφέρεται. Υπάρχει μια πρωτότυπη φριτέζα κατασκευασμένη που λειτουργεί, που εκτελεί αυτή την περίπλοκη περιστροφική κίνηση. Τη λέμε πλανητικού τύπου, γιατί η φριτέζα κινείται και γύρω από τον άξονά της, αλλά και γύρω από έναν μεγαλύτερο άξονα, όπως κάνει η γη. Που κινείται γύρω από τον δικό της άξονα, αλλά και γύρω από τον ήλιο. Αυτή είναι η πλανητικού τύπου κίνηση, να έχει κίνηση γύρω από δύο άξονες. Που αυτή η κίνηση εξασφαλίζει ότι δεν θα πάει το λάδι με τις πατάτες να κολλήσουν στα τυχώματα λόγω της ταχύτητας που βάζεις, αλλά παραμένει ομοιόμορφα διασπαρμένη μες στο χώρο. Αυτό εξασφαλίζει μια ομοιογένεια. Δεν έχει άψιστες και ψημένες πατάτες ανάλογα με το αν ακουμπάει ή δεν ακουμπάει στο τείχομα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και συνθήκες άνωσης για να έχουμε τηγάνισμα και ομοιογένεια. Το έχουμε λοιπόν, το πατεντάραμε με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου. Το βγάλαμε στον αέρα, δεν ξέρουμε που καλά να την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια στο κομμάτι αυτό, ξέρετε, χωλαίνουν. Η επαφή με την επιχειρηματικότητα είναι ακόμα στα σπάργανα. Σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως μας ανακάλυψαν οι Κινέζοι και ήρθαν και κάνανε την εκπομπή τους 15 λεπτών και την είδαν 10 εκατομμύρια άνθρωποι. Μικρό το νούμερο για την Κίνα, αλλά 10 εκατομμύρια είναι όλη η Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε. Συμφωνούμε. Και από την άλλη μεριά ήρθε κάποια μεγάλη εταιρεία Αμερικανική και έκανε πολλές μέρες δοκιμές στο εργαστήριό μας. Τηγανίζαμε όλο το κάμπους, μύριζε πατάτα τηγανική εκείνες τις μέρες. Που σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον εμπορικό και είμαστε ακριβώς αυτό το σημείο. Για κατασκευή μιας τέτοιας φριτέζας, ας πούμε. Ακριβώς. Που είναι πολύ λίγος ο χρόνος, πιο υγιεινή τέλος πάντων. Έτσι, όπως το λέτε. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε φτιάξει το πρωτότυπο δεν είναι με τίποτα. Αυτό που θα μπορούσε να βγει κάποια στιγμή στην αγορά, γιατί έχει κινούμενα μέρη, δεν τα βάζει κανείς στο σπίτι του με μικρά παιδιά, κάτι που περιστρέφεται, θέλει μέτρα προστασίας, έναν άλλο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός μας είναι βιομηχανική κατάσταση αυτό πλέον. Εσείς κάνετε την πατέντε, να το πω έτσι, και από εκεί και μετά μεγάλο προστάσιο μπορεί να το προσαρμόσει στο σπίτι μας, στο γραφείο μας και οπουδήποτε άλλο. Αυτός ήταν και ο δικός μας ο στόχος. Και βεβαίως εκεί, επειδή το τηγάνισμα είναι και λίγο κάτι ευχάριστο. Υπήρξαν και προτάσεις, άλλοτε πιο σοβαρές, άλλοτε λιγότερο σοβαρές, ότι θα μπορούσαμε να τηγανίσουμε και άλλα πράγματα εκτός από πατάτα. Εννοείται ότι μπορούμε να τηγανίσουμε. Μια φριτέζα δεν τηγανίζει μόνο πατάτα. Ξυπακούεται αυτό. Δηλαδή το ζητούμενο δεν είναι ότι θα τηγανίσουμε. Εμείς επιστρέψαμε στο βρασμό μετά από εκείνα τα πειράματα. Είμαστε πάλι πίσω στο βρασμό των κεραμικών, μια μεγάλη προσπάθεια. Όπου και εκεί θέλουμε η Ελλάδα και το Απιθύτα και το Τμήμα Χημίας να βάλει το λιθαράκι. Βοηθήσατε στην κατασκευή, γιατί μιλάμε για θερμότητα. Βοηθήσατε στην κατασκευή του πλαισίου, τέλος πάντων, της θωράκισης, όταν ένα διαστημόπλιο γυρίζει από το διάστημα και μπαίνει στην ατμόσφαιρα την γήινη που ανεβαίνουν τρελά οι θερμοκρασίες. Βοηθήσατε και σε αυτό? Εκεί είναι η κυρίως δουλειά μας, πολύ πριν ασχοληθούμε με το τηγάνισμα. Εκεί λοιπόν διαρκώς ασχολείται η NASA και η ESA στο να βρει τεχνολογία που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια και μάλιστα θα επιτρέψει ακόμα και με μεγαλύτερη ταχύτητα εισόδου, που σημαίνει μεγαλύτερη τριβή όταν μπαίνει κανείς στην ατμόσφαιρα, και υψηλότερες θερμοκρασίες, να δώσει τον απαραίτητο χρόνο να μην πειραχτωθεί το αλουμινένιο κατά βάση σκάφος και επομένως και η ασφάλεια των αστροναυτών.
Γίνονται πολλές προσπάθειες. Τώρα θα πρέπει να, να το κάνω δύσκολο. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Τα πορώδη κεραμικά είναι μια από τις λύσεις που προτάθηκαν τα τελευταία 8-9 χρόνια και δουλεύουμε σε αυτά. Και αποδεικνύεται να είναι μια από τις καλές λύσεις. Δεν λέω η μόνη καλή λύση, γιατί έχουν προταθεί και άλλες. Όλες είναι λίγο πολύ, πολύ καινούργιες τεχνολογίες. Και εκείνο που πιστεύουμε θα συμβεί είναι ότι αν τελικά καταλήξουμε σε κάποιο κεραμικό, πάντα με τους ξένους στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε. Εμείς κάνουμε πειράματα, τα δοκιμάζουμε, τα ελέγχουμε και τα τσεκάρουμε αν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Ο σκοπός είναι αυτά να βγουν έξω πια σαν μονωτικά υλικά που προστατεύουν την καθημερινότητά μας από οικιακές συσκευές που έχουν ψηλές θερμοκρασίες, φούρνους, ανθρώπους εργαζόμενους σε περιβάλλον με ψηλές θερμοκρασίες, με μηχανήματα που έχουν φλόγα κτλ. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα πάει στο διάστημα. Αυτό που σας είπα τώρα δεν είναι κάτι καινούργιο, πάντα έτσι γινόταν. Τα κινητά μας, τηλέφωνα και άλλα πράγματα που μπορώ να σας αναφέρω, προήρθαν από κάποια εφαρμογή καταρχήν στο διάστημα. Απλώς για να το γυρίσω τώρα και αυτό ανάποδα, για να το κάνω μπερδεμένο και πιο δύσκολο, να σας πω πόσο δύσκολο είναι να κάνει κανείς πείραμα προχωρημένο στο διάστημα σήμερα, θα σας πω ότι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός εκτοξεύτηκε και φτιάχτηκε κομμάτι-κομμάτι πριν το 2000. Ολοκληρώθηκε εκεί κοντά στο 2000. Δηλαδή, οι υπολογιστές που έχουμε πάνω και λειτουργούν το σταθμό είναι τεχνολογίας 2000. Πριν εμφανιστεί το Facebook, πριν έχουμε βασικό ίντερνετ. Ναι. Είχαμε μόντεμ, είχαμε τότε. Ακριβώς. Και τώρα με μόντεμ δουλεύουμε. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε ένα πείραμα επάνω, το οποίο εν πωλής χρησιμοποιεί μια παλιά τεχνολογία. Ό,τι μπορεί να αναλλάξει, άλλαξε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έπρεπε να αλλάξουν όλα τα υποσυστήματα τα οποία υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα και προτεραιότητα δόθηκε στη διατήρηση της λειτουργίας του σταθμού. Άρα λοιπόν, κατά προτεραιότητα ανανεώθηκαν, βελτιώθηκαν, αναβαθμίστηκαν τα συστήματα παροχής οξυγόνου, διατήρηση της θερμοκρασίας, προστασία από την ακτινοβολία. Λογικό είναι οι άνθρωποι που μένουν εκεί πάρα πολύ να είναι η προτεραιότητα. Τα πειράματα λοιπόν και η ενέργεια και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε εμείς, οι υποδομές για τα πειράματα, είναι η τελευταία προτεραιότητα. Βάζει περιορισμούς. Να σας πω το εξής: η κάμερα που χρησιμοποιούμε πάνω, μετά από πολύ κόπο, καταφέρουμε να βάλουμε μια κάμερα που θα ήταν στοιχειώδης εδώ κάτω στο έδαφος. Αλλά το να αλλάξει πάνω την κάμερα σημαίνει μια αλλαγή, μια αλληλουχία αλλαγών με όλα τα ηλεκτρονικά και τις διεπιφάνειες που χρειάζονται μέχρι να φτάσει να γίνει downlink. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα απλό. Κάνουμε ένα εξωτικό πείραμα χρησιμοποιώντας παλιά τεχνολογία. Παλιά τεχνολογία. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν όλα, μια σειρά πραγμάτων. Δηλαδή για να βάλεις μια απλή κάμερα που εδώ σήμερα είναι πανεύκολο. Έτσι. Έτσι, ξυλώνεις τη μία, βάζεις την άλλη. Βέβαια το ίδιο το μηχάνημα, έτσι όπως στέλνεται ως πακέτο, οτιδήποτε έχει, είναι καινούριο. Αλλά δεν έχει νόημα να στείλω μια κάμερα η οποία καταγράφει γιγαμπάιτ, αν εγώ τα γιγαμπάιτ δεν μπορώ να τα συμπιέσω και να τα στείλω σε εύρωο χρονικό διάστημα κάτω. Δηλαδή την κάμερα μπορώ να τη στείλω. Μου επιτρέπουν να στείλω 7 κιλά πείραμα. Ναι, αλλά και στα 7 κιλά μπορώ να βάλω μια πολύ καλή κάμερα. Ναι, αλλά αυτή η κάμερα παράγει κάτι που πρέπει εγώ να το δω, να μπορεί να έρθει κάτω. Δεν είναι αποδεκτό για μας, για τα πειράματά μας, να τα αποθηκεύσω εκεί και να τα φέρει ο επόμενος αστροναύτης σε 2 μήνες. Γιατί πρέπει με βάση αυτή την online πληροφορία να κάνουμε βελτιώσεις και τροποποιήσεις στο πείραμα. Άρα πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο τι γίνεται. Αυτά βάζουν περιορισμούς ενδιαφέροντα για όσους ενδιαφέρονται για όλα αυτά, αλλά δείχνει ότι ακόμα και αυτό που έχουμε στο διάστημα δεν είναι αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε πια σήμερα. Και ελπίζουμε ότι με τον καινούριο σταθμό, με το πρόγραμμα Artemis που ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι μαζί με τους Ευρωπαίους, τον Καναδά και την Ιαπωνία, θα μας οδηγήσει στη νέα τεχνολογία, στη νέα υποδομή, σε ένα μικρότερο σε μέγεθος διαστημικό σταθμό, ο οποίος λέγεται Deep Space Gateway. Θα είναι περισσότερο για να βοηθήσει τις αποστολές στη Σελήνη και πιο μακριά, αλλά θα είναι καινούργια τεχνολογία. Θα είναι δηλαδή ένας ενδιάμεσος σταθμός, κάπως έτσι θα το πούμε. Ο στόχος είναι ότι. Επειδή ο χρόνος ζωής πια του Διεθνή Διαστημικού Σταθμού τελειώνει, ήδη έχουμε ξεπεράσει την πρόβλεψη, τον έχουμε δουλέψει πολύ περισσότερα χρόνια από όσο περιμέναμε, πιστεύουμε ότι πια όλα τα συστήματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταραίουν ή να υπολειτουργούν. Άρα λοιπόν σκέφτηκε η NASA, η ESA, κάτι πρέπει να γίνει καινούργιο. Το ένα ήταν να το επισκευάσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο, το άλλο να φτιάξεις κάτι καινούργιο, το καινούργιο ήταν πιο απλό, πιο εύκολο και είναι και πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες. Δηλαδή, πια δεν έχουμε την ίδια ανάγκη, τους ίδιους μεγάλους χώρους για να κάνουμε πράγματα που πριν σκεφτήκαμε το 1998 όταν ξεκίνησε η προσπάθεια με το σταθμό ότι χρειαζόμαστε. Τώρα ξέρουμε πιο καλά τι θέλουμε. Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε καθηγητά, αμέσως μετά να πάμε λίγο στον καθεαυτού διαστημικό σταθμό, στους αστροναύτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί και θα πρέπει να πούμε ότι δουλεύουν οι άνθρωποι, έτσι, φοράνε τη στολή τους και βγαίνουν έξω από το στο διάστημα, δηλαδή ύπτανται οι άνθρωποι και κάνουν διάφορες δουλειές. Ωραία. Η πίεση εσωτερική με την εξωτερική, γιατί υπάρχει
δεν υπάρχει βαρύτητα, είναι κάπως διαφορετικά. Και αυτή τη στιγμή μου είπατε πριν, ότι, πριν μπούμε στο στούντιο, ότι κάνετε κάποια πειράματα για τις φυσαλίδες οι οποίες δημιουργούνται στο αίμα των αστροναυτών όταν βγαίνουν από την κάψουλα, από το διαστημόπλιο τέλος πάντων. Θέλω να μου τα πείτε και όλα αυτά, γιατί πραγματικά το τμήμα χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είδατε, ακόμη και η Κίνα το ξέρει και η NASA και πήρατε βραβείο. Θέλω να μου τα πείτε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πολύ σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα για το διάστημα και τα πειράματα που γίνονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το τμήμα χημίας συγκεκριμένα. Απόψινός εκλεκτός προσκεκλημένος ο καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Καραπάντζος. Κύριε καθηγητά, μείναμε πριν από λίγο στα πειράματα που κάνετε με τρόφιμα κτλ. Τα οποία ίσως μπορούν να εφαρμοστούν και στην γη, σε εμάς δηλαδή, στους κοινούς καταναλωτές. Πριν διακόψουμε, είχα πει ότι εκτός από αυτό, κάνετε κάποια πολύ εξειδικευμένα πειράματα υγείας, θα το βάλω έτσι εγώ. Συγκεκριμένα, όταν ο αστροναύτης βγει από την κάψουλα που έχει μια συγκεκριμένη ατμοσφαιρική πίεση και λοιπά, μια πίεση μάλλον γιατί δεν είναι ατμοσφαιρική, και φοράει τη στολή του και βγαίνει έξω να κάνει τις διάφορες δουλειές στο διαστημόπλιο και τα λοιπά, ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων. Αλλάζουν ορισμένα πράγματα. Δεν υπάρχει όμως κάτι που να παρακολουθεί αν οι φυσαλίδες στο αίμα τους πρέπει να είναι όπως πρέπει να είναι για να μην πάθουν οι άνθρωποι κάποια ζημιά. Κάνετε κάποια πειράματα, κάποιες έρευνες πάνω σε αυτό. Πείτε μας δύο λόγια. Αυτό είναι μια έρευνα που την κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Ναι. Ξεκινήσαμε, αν θυμάμαι καλά, το 2005. Ξεκινήσαμε πάλι με ένα έργο κοινό της NASA με την ESA, γιατί το ερώτημα είναι ότι οι αστροναύτες, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα στο σταθμό ή μέσα τότε στα διαστημικά λεωφορεία παλιότερα, είχαν μια πίεση παρόμοια με την ατμοσφαιρική. Όταν όμως έβαζαν τη στολή, το σκάφανδρο, να βγουν έξω να κάνουν εργασίες και μέναν έξω για πολλές ώρες, μέσα στο σκάφανδρο η πίεση είναι περίπου το 1/3. Συνέβαινε λοιπόν μια έκθεση σε μεγάλη διάρκεια σε χαμηλή πίεση. Μέσα ήταν μία ατμοσφαιρική πίεση, έξω ήταν 1/3. Συνέβαινε λοιπόν η νόσος των δυτών. Κάτι αντίστοιχο που έχουν οι δύτες όταν βρίσκονται σε μεγάλο βάθος και έχουν μεγάλη πίεση και ανεβαίνουν απότομα επάνω. Δεν υπήρχε κανένα μετρητικό και ακόμα δεν υπάρχει, γιατί δεν καταφέραμε να το ενσωματώσουμε στα καινούργια σκάφανδρα, που να μετράει την εμφάνιση φυσαλίδων στο αίμα των αστροναυτών, έτσι ώστε όταν συμβαίνει, γιατί ξέρετε ότι λόγω της κούρασης, λόγω του στρες, αυτά είναι λίγο αστάθμητα. Δεν μπορείς να το προβλέψεις. Να πεις ότι μετά από 3 ώρες ή 5 ώρες να μπορείς να φέρεις τους ανθρώπους μέσα, γιατί κινδυνεύουν. Έπρεπε να βρεθεί ένα μετρητικό, να μετράει σε πραγματικό χρόνο. Αυτό λοιπόν σχεδιάσαμε. Φτιάξαμε την τεχνολογία, την ονομάσαμε IVET, από το In Vivo Embolic Detector, από το ανιχνευτής εμβολής, γιατί εμφανίζονται φυσαλίδες μέσα στο αίμα. Και το οποίο όντως μετά από αρκετά χρόνια έρευνας καταλήξαμε να το παράγουμε, να το έχουμε πατεντάρει, έχουμε διεθνείς πατέντες, προσπαθήσαμε και αυτό να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί ίσως προς έκπληξη κάποιων, εκτός από τους δίτες που θα είχαν ενδιαφέρον προφανές, υπάρχουν και κάποιοι επαγγελματίες, όπως παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι που δουλεύουν στο μετρό. Ξέρατε ότι στο μετρό της Θεσσαλονίκης οι άνθρωποι που δουλεύαν κάτω στο μετροπόντικα, για να μην μπαίνει νερό θαλασσινό την ώρα που δουλεύαν σε πίεση. Και όταν τελείωνε το ωράριο της δουλειάς τους, κάνανε αποσυμπίεση σε θάλαμο. Δεν το ήξερα αυτό. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έπρεπε να ξέρουν. Ό,τι κάνουν δηλαδή οι δίτες όταν βγαίνουν από μεγάλο βάθος. Ναι. Δουλεύαν λοιπόν σε πίεση και έπρεπε να τους αποσυμπιέσουμε για να μην εμφανιστούν φυσαλίδες. Άρα λοιπόν υπήρχαν και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες που μπορούσε να εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την τεχνολογία. Από αυτή την τεχνολογία όμως το πιο σημαντικό, το οποίο είπαμε έχει πάρει το δρόμο, το ελπίζουμε να πάει καλά, είναι ότι η ιατρική ομάδα διαπίστωσε ότι στα σήματα που καταγράφαμε των αστροναυτών, των ανθρώπων που είχαμε σαν πειραματόζωα αστροναύτες, είπαμε δεν δοκιμάστηκε στο διάστημα, δοκιμάστηκε σε ειδικές πισίνες, μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε σήματα που δείχναν τη λειτουργία του ενδοθυλίου, που είναι το τείχωμα των αρτηριών και των φλεβών μας. Και αυτό, για να κάνω την ιστορία όσο πιο σύντομη γίνεται, οδήγησε σε μια καινούργια τεχνολογία που την ονομάζουμε CORIS, από το Coronary Impedance Spectroscopy. Είναι δηλαδή μια φασματοσκοπία ηλεκτρικού ρεύματος που ανοιχνεύει την αρτηρία, τη λειτουργία της. Έχει τεράστια σημασία για τη στεφανία ανώσου. Είναι ένα καινούριο προϊόν που πια δεν αφορά μόνο τους δίτες και τους εργάτες του μετρό, αλλά αφορά όλους μας. Σωστά, η αγορά για τη στεφανία ανώσου μπορεί να έχει, τεράστια σημασία. Στους τεράστια σημασία και τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου προσπαθούμε πάλι να το βγάλουμε αυτό προς τα έξω στην αγορά, να κάνουμε κάτι το οποίο να φανεί ο αντίκτυπος και στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητά μας, σωστά. Δυστυχώς δεν είναι ελληνικό το ενδιαφέρον. Δεν θα το περιμένατε, ένα ιατρικό μηχάνημα το οποίο δεν υπάρχει και προσπαθεί να μπει στην αγορά,
Ευτυχώς έχουμε κάνει όλες τις δοκιμές στα νοσοκομεία εδώ της Θεσσαλονίκης. Παλιά ήμασταν στον Άγιο Παύλο, τώρα είμαστε στο Ιπποκράτιο. Mm-hmm. Για πολλά χρόνια κάνουμε, πάρα πολλούς εκατοντάδες ασθενείς και υγιείς. Το δείγμα είναι μεγάλο, η τεχνολογία δουλεύει, πατεταρίστηκε. Είμαστε πάλι στη φάση που προσπαθούμε να κάνουμε το τολμηρό βήμα της εμπορευματοποίησης. Της παραγωγής, τέλος πάντων. Ακριβώς. Που ξέρετε για το Πανεπιστήμιο, το ελληνικό είναι και λίγο ταμπού. Δεν υπάρχει και η νοοτροπία και υπάρχει πάντα και η δεύτερη σκέψη ότι αυτοί οι άνθρωποι ενώ είναι σε δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθούν να κάνουν. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς τους εμπόρους. Εμείς θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι η έρευνα γίνεται για το καλό του κόσμου και δεν γίνεται για το κέρδος. Αυτοί είμαστε εμείς. Τώρα κάποιοι θα βγάλουν κέρδος. Δεν θα είμαστε εμείς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, άλλα πειράματα που γίνονται στον διαστημικό σταθμό. Συγκεκριμένα, κάτι μου είχατε πει. Κάποια στιγμή το διάβασα, μάλλον εσείς μου το είχατε πει σε μια παλαιότερη συζήτηση που κάναμε, κύριε καθηγητά. Τα λίμματα των αστροναυτών, τα οποία ίσως γίνονται νερό ή ακόμη και η αναπνοή, η εκπνοή μάλλον, που θέλετε τον ατμό τέλος πάντων αυτών που βγαίνει, να γίνεται νερό. Τι μου είχατε πει, το προχωρήσατε καθόλου αυτό? Αυτό είναι τώρα η τρίτη μεγάλη κατηγορία δραστηριότητας επιστημονικής στο διάστημα που έχουμε σαν ομάδα στο τμήμα χημείας και έχει να κάνει με τα νερά και τα λίμματα. Ξέρετε ότι για να πάμε σε ένα μακρινό ταξίδι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέγιστο της ανακύκλωσης του νερού. Δεν μπορούμε να στέλνουμε νερό από τη γη, πρέπει να καταφέρουμε να ανακυκλώσουμε. Φυσικό. Πριν από λίγα χρόνια ήμασταν μόλις στο 93-94%, τώρα είμαστε κοντά στο 99%. Εκεί έχουμε συνεισφορά. Που σημαίνει? Σημαίνει ότι αξιοποιούμε και το νερό που χρησιμοποιείται για πλύσιμο και το νερό της τουαλέτας, αλλά και το νερό, η υγρασία που βρίσκεται στην εκπνοή, στον αέρα που αναπνέουν και εκπνέουν οι αστροναύτες. Εκεί στο τελευταίο έχουμε ένα project που τρέχει ακόμα τώρα, που χρησιμοποιούμε καινούργιες επιφάνειες, οι οποίες επιφάνειες αξιοποιούνται για να συμπυκνώσουν αυτόν τον υδρατμό και μετά να τον οδηγήσουν να περάσει από φίλτρα για να τον ξανακάνουν πόσιμο. Εκτός από αυτό. Οι επιφάνειες αυτές είναι μέσα στην μέσα, κάψουλα. Μέσα στο σκάφος. Μέσα στο σκάφος δηλαδή. Μέσα στο σκάφος. Ωραία. Δεν είναι εκτεθειμένα, δεν βρίσκονται σε κοινή θέα, αλλά η τεχνολογία είναι λίγο διαφορετική. Ναι. Η δική μας συνεισφορά είναι στο να φτιάξουμε, να προτείνουμε τέτοιες επιφάνειες, να φτιάξουμε τη γεωμετρία, τη μορφολογία τους, ώστε να μπορούμε να συμπυκνώνουμε με μέγιστο ρυθμό. Δεν θέλουμε δηλαδή να αργεί αυτή η συμπύκνωση και θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν και πιο προστατευμένη υγειονομικά. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει και μια αντιμικροβιακή δράση σε αυτή την επιφάνεια. Βάζοντας μέσα κάποιες ουσίες που παίζουν και αυτό το ρόλο. Και το project τρέχει. Πάμε καλά και σε αυτό. Έχουμε και κάποιες συνεργασίες στο εξωτερικό εκ των υστέρων. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο. Ένα άλλο που έχουμε να κάνουμε με την ανακύκλωση των λιμάτων. Είχαμε ένα project που τελείωσε πριν από 4 χρόνια. Κράτησε και αυτό 4 χρόνια. Και είχε να κάνει με τη μέτρηση της ουρίας στα υγρά απόβλητα από την τουαλέτα. Που ανάλογα με το επίπεδο της ουρίας. Της αμμονίας, σας το λέω καλύτερα έτσι, και όχι της ουρίας, μπορούσε κανείς να στείλει και να κάνει διαφορετική επεξεργασία στο απόβλητο, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί και αυτό είτε για πόσιμο, είτε για πότισμα. Κάτι που είναι πολύ επιβαρημένο, δεν το χρησιμοποιείς για πόσιμο, αλλά το χρησιμοποιείς για πότισμα. Εντάξει. Γιατί εκεί πάνω καλλιεργείς. Έχεις υδροπονικά συστήματα που καλλιεργούν ντομάτες, λαχανικά. Οπότε υπάρχει αξιοποίηση και σε αυτήν την κατεύθυνση. Για νερό και το πότισμα, πολύ απλά. Ναι. Ίσως το πιο διάσημο μας πείραμα, αν βγάλουμε το ιατρικό στη μέση, που νομίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Αυτό με τις φυσαλίδες στο αίμα που είπαμε. Αυτό με τις φυσαλίδες και τη στεφανία ενός. Ναι. Γιατί αυτό με τις φυσαλίδες είναι πιο στενό, με τη στεφανία ενός είναι τεράστιο. Ναι. Κυριολεκτικά τεράστιο. Μπορεί να σώσει πάρα πολύ κόσμο, κύριε Καραπάζη. Ένα θα σας πω ότι μας έχουν πλησιάσει, έχουν έρθει αμερικάνικες εταιρείες, ήρθαν πριν τα Χριστούγεννα και ήρθαν στο νοσοκομείο και κάναμε τεστ. Δηλαδή, αυτό είναι τεράστιας πραγματικά σημασίας. Μακάρι να είχαμε βοήθεια από την ελληνική πολιτεία και από το πανεπιστήμιο στο κομμάτι του πώς να το διαπραγματευτούμε καλύτερα με όλους αυτούς που θέλουν να το κάνουν προϊόν. Για το ιατρικό. Χωρίς να διακόψω τον ρυθμό σας. Είπατε ότι δουλεύετε με το Ιπποκράτιο, το οποίο φημίζεται για την καρδιολογική του κλινική κτλ. Να αναφέρω και το όνομα του συναδέλφου, του καλού συναδέλφου, είναι ο κύριος Δούμας, Μιχάλης Δούμας, υπερτασιολόγος. Ωραία, ο κύριος Δούμας λοιπόν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι μέσω της υγειονομικής περιφέρειας, μέσω του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή. Απλό. Δεν είναι απλό. Δεν είπα ότι είναι απλό. Δεν είπα ότι είναι απλό. Είχε, από ό,τι μου λέτε, αποτέλεσμα αυτό. Είχε τεράστιο αποτέλεσμα. Είχε τεράστιο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην το μάθει ο Υπουργός Υγείας αυτό, κύριε Καραπάντσιο? Γιατί νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας, σε όλα αυτά τα πράγματα, ονόματα, δεν μας θα ήθελα να σας πω το τελευταίο με το νερό και μετά να φτάσω σε αυτή την πλευρά του προβλήματος, το πώς κανείς αξιοποιεί ή δεν αξιοποιεί. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω κάτι που είναι σημαντικό επιστημονικά. Πριν από 4 χρόνια επίσης ξεκίνησε ένα project που ανέθεσε στο τμήμα χημείας στην ομάδα μας να μελετάμε την ποιότητα του πόσιμου νερού που πίνουν οι αστροναύτες πάνω στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Για λόγους διάφορους δεν χρησιμοποιούν χλώριο, που είναι το συνηθισμένο. Το συνηθισμένο σε εμάς. Ναι. Χρησιμοποιούν άργυρο.
Ο Άργυρος όμως αυτός πολύ συχνά και για ανεξήγητους λόγους εξαφανιζόταν και δεν υπήρχε. Ο Άργυρος είναι το ασύν, το ασύν, με απλά λόγια. Έτσι, αλλά σε ιονική μορφή, ναι, σε μορφή που μπορεί να διαλυθεί στο νερό και χρησιμοποιούταν σαν αντιβακτηριακό. Σκότωνε μικρόβια και έκανε το νερό πόσιμο. Ήταν υγιεινό να το πίνει ο αστροναύτης. Ο Άργυρος όμως, παρότι γινόταν αυτό που έπρεπε, πόσος Άργυρος ανά πόσα διαστήματα, εξαφανιζόταν και συχνά τα όρια του Αργύρου πέφτανε κάτω από το επιτρεπό όριο. Οι αστροναύτες εν δυνάμει κινδύνευαν, έπρεπε κάποιος να το μελετήσει. Ανατέθηκε σε εμάς, μεγάλη τιμή, γιατί είναι αντικείμενο της χημίας αυτό, είναι αντικείμενο του τμήματος χημίας. Και τα απόβλητα, τα υγρά, αλλά και το νερό. Ήταν μεγάλη τιμή να έρχονται δείγματα κάθε τρεις και λίγο που έρχονταν μια αποστολή από το διάστημα. Μας φέραν μπουκαλάκια από πάνω και αναλύαμε και κάναμε πια μια ανάλυση που εξηγούσε για ποιο λόγο χανόταν και τι μπορούσε να γίνει για να μην χάνεται ο Άργυρος που πέφτει μέσα, και ώστε να έχει απολυματική δράση. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκεί μας είδε για πολύ καλά και η NASA, γιατί και η NASA αντίστοιχα έτρεχε το ίδιο project, αλλά οι Έλληνες αποδείξαν ότι όταν δουλεύουν, δουλεύουν περισσότερο από τους Αμερικάνους. Εμείς καταφέραμε στο ίδιο χρονικό διάστημα, κινηθήκαμε παράλληλα με αυτούς, να είχαμε πολύ περισσότερα αποτελέσματα. Δοκιμάσαμε εναλλακτικές αντί για ανοξείδωτο ατσάλι, να βάλουμε τιτάνιο ή να βάλουμε πολυμερικές δεξαμενές. Δοκιμάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και στη βιβλιογραφία και στην NASA. Πέτυχε αυτό, κύριε Καραμπάτση? Νομίζω ότι πέτυχε και νομίζω ότι μετά. Χρησιμοποιείται δηλαδή στο διάστημα. Εξακολουθούμε να έχουμε Άργυρο. Μπαίνουμε σε μια λεπτομέρεια, αλλά σημαντική. Οι Αμερικάνοι για λόγους ιστορικούς δεν χρησιμοποιούσαν Άργυρο για τους αστροναύτες, χρησιμοποιούσαν ιόδιο. Που κάνει την ίδια δουλειά, αλλά μετά για να το πιεις χρειάζεται και ένα βήμα ακόμα καθαρισμού από το ιόδιο του νερού. Ναι. Που και η ίδια η NASA είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει, θέλει να πάει σε αυτό που οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι πίναν, που είναι η χρήση του Αργύρου. Άρα λοιπόν εκεί έγινε μια επένδυση. Απλώς είπαν μήπως να αντικαταστήσουμε το ανοξείδωτο και να βάλουμε πλαστικό, να βάλουμε πολυμερικό, να βάλουμε κάτι από καουτσούκ, να βάλουμε. Ειδικό καουτσούκ, έτσι. Ή να βάλουμε τιτάνιο, που και αυτό ακούστηκε πάρα πολύ. Κάναμε δοκιμές με όλα αυτά. Είναι πιο ακριβό το τιτάνιο όμως, έτσι. Το κόστος στο διάστημα δεν υπάρχει. Όλα αυτά έχουν άλλη σημασία. Δοκιμάσαμε 8 διαφορετικά υλικά, όταν οι Αμερικάνοι δοκιμάσαν στην ίδια περίοδο 4. Δηλαδή εκεί πραγματικά το ελληνικό δαιμόνιο ξεπέρασε. Ήμασταν υπερβολικά παραγωγικοί, υπερβολικά προσεκτικοί και θα σας έλεγα ότι ήμασταν και πιο φτηνοί όσον αφορά το αναλώσιμο και το εργατικό σε σχέση με τους Αμερικάνους, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε στην Ελλάδα. Δηλαδή η NASA μπορεί κάλλιστα να εφαρμόσει το δικό σας πείραμα, τη δική σας τεχνολογία, ναι, σε περίπτωση που πετύχει και προχωρήσει. Ήδη έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν δεξαμενές από τιτάνιο. Καταλήξατε στο τιτάνιο, δηλαδή. Δεν καταλήξαμε στο τιτάνιο. Είπαμε κάτω από προϋποθέσεις το τιτάνιο είναι καλό, που σημαίνει ότι για να πας στο τιτάνιο πρέπει να χρησιμοποιήσεις μια και άλλη μεθοδολογία, λίγο διαφοροποιημένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, το τιτάνιο, αν την εφαρμόσει την καινούργια μεθοδολογία που βρέθηκε από το project, τότε είναι καταλληλότερο. Έχει δηλαδή πλεονεκτήματα, γιατί δεν θέλει να πάει ο Άργυρος να κρυφτεί, να προσδροφηθεί πάνω στο τιτάνιο. Δηλαδή αυτή η χημεία ή η ηλεκτροχημεία, που είναι καλύτερη λέξη να το περιγράψει, δεν ισχύει με το τιτάνιο που ισχύει με το ανοξείδωτο. Μάλιστα. Εκεί ήταν λοιπόν ένα πολύ διάσημο κομμάτι, ναι, της δουλειάς μας, το οποίο έχει να κάνει με χημικά κυρίως. Είναι το τμήμα χημίας εδώ από πίσω. Είχαμε συνεργασίες και με συναδέλφους, το εργαστήριο φυσικοχημίας, τον κύριο Σωτηρόπουλο, το εργαστήριο του περιβάλλοντος, τότε ήταν η κυρία Σαμαρά. Είχαμε συνεργασίες πολλών εργαστήριων μέσα στο τμήμα χημίας. Ήταν δηλαδή μια διεργαστηριακή προσπάθεια που επίσης ανέδειξε ότι μπορούμε όταν θέλουμε να κάνουμε ομαδικά πάρα πολλά πράγματα. Ομαδικά, αυτό. Με λίγα λόγια, ομαδικά. Έτσι, έτσι. Πάμε τώρα σε αυτό που είπαμε πριν για τη Στεφανία Νόσο, κύριε καθηγητά. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να προωθηθεί αυτή η ιστορία, αυτό το πείραμα, αυτό είναι εξαιρετικό που μου είπατε. Γιατί δεν μπορεί να προωθηθεί? Αγγίζεται μια πολύ ευαίσθητη χορδή. Χαίρομαι που την αγγίζεται. Για να γιατί να κάποιοι να... άνθρωποι μπορεί να μας ακούνε τώρα. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται περίεργο που οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται Αμερικάνοι και Κινέζοι. Ξέρετε, η ομάδα όλη επιστημονική, βάζω και εμένα μέσα. Είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε επιχειρηματίες. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε και τα επιχειρηματικά. Το αντιλαμβάνεστε. Φυσικά, το λέω όμως γιατί όταν κάποια στιγμή επιδιώκεις τη χρηματοδότηση για να κάνεις το επόμενο βήμα, αυτοί που θέλουν να σε χρηματοδοτήσουν θέλουν να χρηματοδοτήσουν μια εταιρεία και όχι μια επιστημονική ομάδα. Δεν θέλουν να αγοράσουν μια πατέντα, ούτε να την νοικιάσουν. Θέλουν να βρουν μια εταιρεία που τρέχει το προϊόν, το παράγει, και είτε να την αγοράσουν είτε να την τροποποιήσουν. Θέλουν λοιπόν, ψάχνουν μια εταιρεία. Άρα λοιπόν. Η χρηματοδότηση, η ουσιαστική, έρχεται σε κάτι ενδιάμεσο. Όχι στην επιστημονική ομάδα, αλλά σε μια εταιρεία. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί η επιστημονική ομάδα δεν μπορεί να κάνει εταιρεία. Γιατί δεν είμαστε επιχειρηματίες. Αν ήμασταν στην Αμερική, θα σας το πω πολύ απλά, υπάρχει ένα οικοσύστημα ανθρώπων γύρω από τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια που παίρνει τις ιδέες του Παπαδόπουλου, του Καραπάντζιου, του οποιοδήποτε, και κάνει αυτό το μικρό απαραίτητο βήμα, δηλαδή την εταιρική προσέγγιση.
Φτιάχνει λοιπόν ένα business plan, μια ανάλυση αγοράς, μια έρευνα αγοράς. Στην φαρμακοβιομηχανία γίνεται νομίζω αυτό κατά κόρον. Υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, ένας κρίκος που λείπει. Και όταν κάποια στιγμή εμείς το θέσαμε, γιατί το ζήσαμε και το ζήσαμε όλες αυτές τις τεχνολογίες. Το ζήσαμε το τηγάνισμα, το ζήσαμε τα ιατρικά, το ζήσαμε και μάλλα. Η απάντηση του κράτους ή των φορέων με τους οποίους μιλήσαμε ήταν ότι «Μα γιατί κάποιοι φοιτητές σας δεν κάνουν εταιρεία?» Λοιπόν, αυτή δεν είναι όμως σοβαρή απάντηση. Αν αυτοί οι φοιτητές μας που τώρα είναι 40 χρονών άνθρωποι με οικογένειες και είναι ερευνητές, είχαν στο νου τους να κάνουν τον επιχειρηματία, θα τον είχαν κάνει ήδη. Θα τον είχαν κάνει ήδη. Ο ερευνητής είναι ερευνητής. Ξέρει να κάνει την έρευνά του, ξέρει να βελτιώνει το προϊόν, να βρει καινούργιες χρήσεις, να το κάνει να είναι πιο ευαίσθητο, πιο ακριβές. Δεν είναι επιχειρηματίες. Και δεν μπορείς να ζητάς από τον ερευνητή να γίνει επιχειρηματίας. Συμφωνώ. Κύριε Καραπάτζιο, αν έρθει κάποιος επιχειρηματίας, ωραία, και σας ζητήσει αυτή την πατέντα να την κατασκευάσει, και είναι δικό του θέμα τι θα κάνει μετά. Τι δίνετε εσείς, προβλέπετε από τον νόμο? Εννοείται. Υπάρχει μια συμφωνία, συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο, γιατί το Πανεπιστήμιο έχει βγάλει τις πατέντες. Το Πανεπιστήμιο χρηματοδότησε τις πατέντες. Εμείς είμαστε οι εφευρέτες μαζί με το Πανεπιστήμιο, είμαστε συνιδιοκτήτες. Εννοείται. Εννοείται και μπαίνει και στη διαδικασία της συζήτησης. Σας ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν ερευνητές από τους συναδέλφους που εργάζονται που έχουν το τάλαντο ή και την όρεξη να γίνουν επιχειρηματίες. Δεν μπορείς να ζητάς από όλους. Πάνε χαμένες όλες αυτές οι πατέντες που φτιάχνουμε και όλα αυτά τα καινούργια. Αυτό εννοώ. Ή παπάς, παπάς, ζευγάς, ζευγάς, λέει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορείτε εσείς οι ερευνητές να κάνετε και τους επιχειρηματίες. Πρέπει να είναι ένας καθαρός επιχειρηματίας και ένας καθαρός επιστήμονας από την άλλη πλευρά, όπως εσείς και οι συνάδελφοί σας, και να βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτό για το καλό της ανθρωπότητας. Λείπει ο κρίκος. Λείπει ο κρίκος. Μιλώντας τώρα, επειδή βρισκόμαστε με την ΕΣΑ και την ΑΣΑ με συναδέλφους στο εξωτερικό. Αυτό λέω. Ναι, δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί σε αυτούς υπάρχει αυτός ο ενδιάμεσος κρίκος. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι θεσμοί, οι φορείς που κάνουν τα πρώτα βήματα μαζί με τους επιστήμονες, εννοείται. Δεν είναι η μόνη λύση να δώσεις μια πατέντα. Ίσα-ίσα αυτό δεν είναι αρκετά πιστικό, γιατί θέλει να δει αυτό που θα κάνει το επιχειρηματικό βήμα. Έτσι. Ότι επειδή το πιστεύεις, είσαι δίπλα του και το στηρίζεις. Το βελτιώνεις, το εξελίσσεις. Ακριβώς αυτό. Να είσαι δίπλα σε περίπτωση που χρειάζεται. Εννοείται. Δεν το εγκαταλείπεις. Ούτε τους αφήνεις τους ανθρώπους να πάρουμε ένα ρίσκο που εσύ το αφήνεις, λες και έχει τελειώσει. Όχι, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αλλά θα σας πω ένα χαρακτηριστικό και αυτό νομίζω τα λέει όλα. Επειδή εμείς το αγαπήσαμε πολύ το ιατρικό μας με τη Στεφανία Νόσο. Κυνηγήσαμε πάρα πολύ τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούμε επιχειρηματικά, να κάνουμε και εμείς εταιρεία. Και ας μην είμαστε επιχειρηματίες, αφού πια αναχτίσαμε. Κάποια στιγμή λοιπόν μας ζητήθηκε να φτιάξουμε ένα business plan. Πολύ λογικό. Φτιάξαμε ένα business plan, δεν ξέραμε τι είναι, αρχίσαμε να διαβάζουμε, να ρωτάμε. Και όταν το παρουσιάσαμε, άρχισαν να γελάνε οι κριτές μας, γιατί λένε αυτό δεν είναι, λέει, τόσο σοβαρό. Και είπαμε, συγγνώμη, σε ποιους απευθύνεστε? Περιμένεις από εμάς που ξέρουμε την ιατρική, ξέρουμε τη χημεία, να σου κάνω και το business plan το οποίο θα είναι το κατάλληλο για να βγεις στην αγορά? Δηλαδή, αυτό μπορούσαμε να κάνουμε στον χρόνο που μπορούσαμε και στη διάθεση που είχαμε, και αυτό κάναμε. Δηλαδή, όταν κάποιος απευθύνεται, είναι σαν να προσπαθούσα να πω εγώ στον οικονομολόγο, στον χρηματοδότη, έλα να κάνεις μαζί μου το μηχάνημα, να το εξελίξεις. Μα δεν γίνεται. Αυτή είναι η δική μου η δουλειά. Η δική του η δουλειά είναι να ασχοληθεί με όλο αυτό που λέγεται marketing, λέγεται οικονομική διαχείριση, λέγεται πρόθεση προϊόντος γενικότερα. Ακούστηκε πάρα πολύ άσχημο και ειλικρινά σας το λέω, ξαναρνούμε να κάνω business plan για ενδυνάμει χρηματοδότη. Του λέω, σε παρακαλώ, πρότεινέ μας εσύ ο χρηματοδότης, που μπορεί να είναι μια απρόσωπη οντότητα, ένα venture capital, έτσι. Πρότεινέ μας εσύ κάποιους ή κάποιον που ξέρει να κάνει το business plan και να δώσουμε τα στοιχεία να το φτιάξει αυτός. Μην περιμένετε εμείς που δεν γνωρίζουμε από αυτό να κάνουμε αυτό. Δηλαδή είναι αστείο. Είναι αστείο. Εσείς είστε στο τμήμα, ήρθε έρευνα και εξέλιξη της έρευνας αυτής μέχρι εκεί. Πιστεύω να βρείτε, Βίκο, όταν κάποιοι να το άκουσαν, θα το δούμε και ξανά βέβαια, κύριε Καραπάντζο, γι' αυτό, γιατί είναι σημαντικότατο. Πραγματικά δεν το γνώριζα. Αλλά να αφήνουμε έτσι τέτοια μυαλά, μάλλον τέτοιες βέβαια να πηγαίνουν χαμένες, να αντιλαμβάνεσαι. Ξέρετε, έβαλε σαν στόχο η Ελλάδα και η Ευρώπη. Το οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να βοηθήσει. Αυτό σας κάνει ένα business plan εξαιρετικό. Δεν είναι τόσο απλό. Αξιολογότατοι καθηγητές υπάρχουν εκεί. Ούτε και αυτό είναι απλό. Ούτε και αυτό είναι απλό. Αλλά ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο και από τις τεχνολογικές σχολές να παράγουμε μεγάλο αριθμό πατεντών, γιατί οι πατέντες είναι μέσα στα κριτήρια που αξιολογείται η αποδοτικότητα ενός ιδρύματος. Αυξήθηκε ο αριθμός πατεντών. Όχι όσο θα μπορούσε, αλλά αυξήθηκε. Ωραία. Το διατάφτα όμως ποιο είναι? Φτάνουμε στην πατέντα, τις έχουμε τις πατέντες. Μα η πατέντα δεν είναι προϊόν. Η πατέντα είναι πατέντα. Δηλαδή εξασφαλίζει τον ιδέα, εφευρέτη. Τέλος πάντων, ιδέα. Τον εφευρέτη εξασφαλίζει. Από εκεί και μετά λείπει ο κρίκος που θα πάρει αυτές τις πατέντες. Κάποιες, όχι όλες. Φαντάζομαι ότι κάποιες είναι σημαντικές, κάποιες λιγότερο.
Κάποιες όμως πρέπει να υπάρχει λοιπόν αυτός ο μηχανισμός. Δεν ξέρω πρέπει να τον κάνουν τα πανεπιστήμια. Εγώ θεωρώ τα πανεπιστήμια πάλι δεν ξέρουν επιχειρηματικότητα και να κάνουν κάτι θα κάνουν το μισό βήμα. Το άλλο μισό πρέπει να το κάνει κάποιος από την άλλη πλευρά. Που να γνωρίζει και να γνωρίζει την αγορά. Τι να λέμε τώρα. Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε. Και... θα θέλαμε να γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε όμως. Δεν μπορείτε να κάνετε και όλα, κύριε Καραπάτη. Αφήστε για κάτι και για κάποιον άλλον. Έτσι. Πριν ολοκληρώσουμε, τι θα θέλατε να προσθέσετε, κύριε καθηγήτα. Εμείς θα θέλαμε ο κόσμος που ακούει για τα ελληνικά πανεπιστήμια να πιστέψει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν στερούνται και δεν υστερούν σε τίποτα. Τόσο το προσωπικό σου και οι γνώσεις, αλλά και τα παιδιά που έχουμε είναι πρώτης τάξης. Έχουμε πραγματικά καλή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια μας παρέχουν υψηλού επίπεδου έργο. Εκτός από τον Καραπάτζιο που το λέει, οι 500.000 μορφωμένοι νέοι που φύγαν στο εξωτερικό και βρήκαν καλές δουλειές και δεν ξανάρχονται ή δύσκολα θα ξανάρθουν, το αποδεικνύουν. Ας σταματήσουμε να πετάμε πέτρες λοιπόν και να πετάμε λάσπη και να κατηγορούμε τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν είναι άσχημα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ζούμε σε ένα περιβάλλον που αμφισβητείται ο καθένας από πολλές πλευρές. Έτσι και τα πανεπιστήμια. Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη επαφή με την αγορά, θα μπορούσαμε. Αλλά δεν φταίνουν τα πανεπιστήμια για αυτό που γίνεται ή μόνο τα πανεπιστήμια. Εκείνο που έλειπε λοιπόν στην Ελλάδα είναι μια στρατηγική. Θα ξανάρθω λίγο στα θέματα του τι ζητάμε και από ποιες σχολές. Παλιότερα λέγαμε θέλουμε να έχουν οι φοιτητές μας εφαρμοσμένη γνώση να βγαίνουν και να μπουν να δουλέψουν κατευθείαν σε μια εταιρεία. Η απάντηση στα χρόνια της τελευταίας δεκαετίας αποδείχθηκε ότι δεν είναι εκεί. Τις βασικές γνώσεις της επιστήμης τους πρέπει να παίρνουν τα παιδιά και να πάρουν και κάποια στοιχεία εφαρμογών. Γιατί δεν ξέρουμε που θα πάνε να δουλέψουν. Δηλαδή, αν δεν ξέρει ο χημικός χημεία και δεν ξέρει τις διάφορες μορφές της χημίας, οργανική, ανόργανη, φυσικοχημία, αναλυτική, αν δεν τις ξέρει, δεν πρόκειται σε καμιά δουλειά που θα πάει να γίνει καλός χημικός, γιατί θα μάθει μόνο εμπειρικά να λύνει τα προβλήματά του. Πρέπει να έχει βασικές γνώσεις που δεν θα τις αποκτήσει ποτέ άλλοτε. Να εμβαθύνει στην επιστήμη. Το συγκεκριμένο αυτό που λένε η εμπειρία, η πρακτική, τα hands-on experience, όλα αυτά αποκτώνται πάρα πολύ εύκολα. Και όταν πας στη δουλειά σου, βασικές γνώσεις δεν θα αποκτήσεις ποτέ. Μπορείς να γίνεις εμπειροτέχνης. Δηλαδή, αυτοί που το βλέπουν καθαρά από την πλευρά της αγοράς, αγνοούν ότι ο επιστήμονας έχει επιστημονικές γνώσεις και είναι επιστήμονας. Την εμπειρία του να βάλω τα χέρια μου και να γυρνάω ένα κουμπάκι και να πατάω κάτι άλλο και να αδειάζω ένα δοχείο, αυτό μπορώ να το μάθω ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να στίβω το κεφάλι μου και το μυαλό μου. Οι βασικές γνώσεις φυσικής, χημίας, μαθηματικών, αυτές είναι που πρέπει να αποκτηθούμε στο πανεπιστήμιο. Και εκεί τα πανεπιστήμια μας είναι καλά. Μάλιστα. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, το γνωρίζω αυτό. Σε κάποιους άλλους να το πείτε αυτό, κύριε Καραπάτζη, όχι σε μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Υγεία να έχετε το νέο έτος. Είμαστε στις αρχές. Και βεβαίως, ό,τι προκύπτει, κύριε καθηγητά, είμαστε εδώ ανοιχτά να τα συζητάμε και κυρίως να τα δημοσιοποιούμε και να τα επικοινωνούμε. Μάθαμε αρκετά πράγματα σήμερα τα οποία ίσως δεν γνωρίζαμε. Άρα και εσείς λοιπόν, εξωστρέφεια. Μιλάτε σε τηλεοράσεις, μιλάτε σε εφημερίδες, όπου σας καλούν τέλος πάντων για να ενημερώνουν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Μάθαμε αρκετά και εξειδικευμένα πράγματα σήμερα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θεόδωρο Καραπάντζιο. Εμείς συνεπείς αύριο στις 9 και στη 1 το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, τα σέβη.